Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τον χώρο των επιχειρήσεων. Η Ίντρα Λότ επιλέχθηκε εκ νέου από τη Λοταρία του Νέου Μεξικού ως προμηθευτής για την υλοποίηση, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος της Λοταρίας. Η εταιρεία υπέγραψε το πρώτο συμβόλαιο στο Νέο Μεξικό το 2006, ενώ το νέο συμβόλαιο θα έχει διάρκεια 8 ετών. Στη διεθνή έκθεση AUSA 2015 συμμετείχε η Intracom Defense Electronics. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στον κόσμο, εξειδικευμένες σε χερσαία συστήματα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκπτωση 50% στους κατοίκους των Σπετσών και της Ίδρας θα παρέχει η Hellenic Seaways στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών ενίσχυσης και στήριξης των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Η έκπτωση θα ισχύει κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 1η Νοεμβρίου έως και 31 Μαρτίου του 2016 και θα αφορά συγκεκριμένα δρομολόγια. Η Profile Software επιλέχθηκε ανάμεσα σε διεθνείς εταιρείες του κλάδου ως η μοναδική εταιρεία πληροφορικής που προκρίθηκε σε τρεις κατηγορίες για τα βραβεία Wealth Briefing, GCC, Region Awards. Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι στις 10 Νοεμβρίου. Το Χρυσό Βραβείο Αριστείας για το σημαντικότερο συμβουλευτικό έργο του 2014 σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέσπασε η εταιρεία Ευρωσύμβουλη. Η χρυσή διάκριση απονεμήθηκε στην εταιρεία για έργο της που αφορούσε τη συνολική αναδιοργάνωση της αξιακής αλυσίδας στον κλάδο των αλλιευμάτων στο Ομάν. Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε ένα ακόμη Business News.